Δύο Ρώσοι στρατιώτες που συνελήφθησαν στην Ανατολική Ουκρανία παραδέχτηκαν ότι υπηρετούν στο ρωσικό στρατό σύμφωνα με τον ΟΑΣΕ. Ο οργανισμός στόχο έχει να εμποδίζει και να διαχειρίζεται συγκρούσεις στην Ευρώπη. Το γεγονός σχολίασε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσέγκο, κατά την είσοδό του στο κτίριο που πραγματοποιείται η Σύνοδος για την Ανατολική Συνεργασία στη Ρήγα. Έχουμε αποδείξεις για την παρουσία των ρωσικών στρατευμάτων, τακτικού στρατού. Σήμερα, όπως γνωρίζετε, ο ΟΑΣΕ και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός έκαναν επίσημη δήλωση ότι οι στρατιώτες που είναι τώρα στο νοσοκομείο μας και δέχονται περίθαλψη είναι πραγματικοί στρατιώτες του ρωσικού στρατού. Μια παρόμοια σύνοδος δύο χρόνια πριν σηματοδότησε τη ρωσιο-ουκρανική κρίση που εξελίσσεται μέχρι και σήμερα, με την υποχώρηση της τότε ουκρανικής ηγεσίας από την υπογραφή εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύω ότι οποιαδήποτε χώρα θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Και πιστεύω ότι η συνάντηση που κάνουμε σήμερα υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας στην Ανατολική Συνεργασία, υπογραμμίζει ότι κάθε χώρα είναι κυρίαρχη χώρα και έχει το δικαίωμα να επιλέξει και τον εαυτό της, είπε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Η Ρωσία στο παρελθόν έχει περιγράψει τα ευρωπαϊκά ανοίγματα στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες ως πρόκληση. Στην ίδια γραμμή μίλησε στο Euronews και ο απεσταλμένος της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια κράτη-μέλη δεν θεωρούν την Ανατολική Συνεργασία ως εργαλείο για να φέρουν τις επίμαχες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη βλέπουν περισσότερο ως εργαλείο για να τις απομακρύνουν περαιτέρω από τη Ρωσία. Τους ηγέτες Μέρκελ και Ολάντ θα συναντήσει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά το δείπνο των ηγετών. Η ελληνική κυβέρνηση προσδοκά περαιτέρω πολιτική προσέγγιση για την εξεύρεση πολιτικής συμφωνίας.